Η τρούφα, ο μέλιος, ο ερμής και τα υπόλοιπα ζώα της φάρμας μας καλωσορίζουν στην όμορφη καθημερινότητα μιας τριμελούς οικογένειας. Η Μαριάννα Γρηγοροπούλου, αισθητικός βοτανολόγος και νέα αγρότησα πια, μας μιλά για την απόφαση της οικογένειας να χτίσουν τη νέα του ζωή σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Πολλοί από εμάς που έχουμε μεγαλώσει ή ζήσει σε αστικό περιβάλλον, έχουμε ένα όνειρο. Κάποια στιγμή να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε να ζήσουμε μέσα στη φύση, σε μία φάρμα. Η Μαριάννα και ο Χρήστος το έκαναν πραγματικότητα. Καλησπέρα, Μαριάννα. Καλησπέρα. Πώς πήρατε την απόφαση να φύγετε από τον πολιτισμό, γιατί τι να κάνουμε τώρα, στη δυτική κοινωνία που ζούμε, πολιτισμό θεωρούμε το αστικό περιβάλλον, και να έρθετε να μείνετε εδώ πέρα πιο απομονωμένοι και να δημιουργήσετε αυτό το μικρό παράδεισο? Ήμασταν άνθρωποι που πάντα μας άρεσε η φύση. Μένοντας στην πόλη, τα Σαββατοκύριακα διαρκώς ψάχναμε να βρούμε πού θα πάμε για να έρθουμε κοντά στη φύση. Μικρές αποδράσεις. Και έτσι δεν ήταν πολύ δύσκολο για μας να το κάνουμε αυτό. Όταν γεννήθηκε ο Ανδρέας, η πρώτη μας επιλογή ήταν να πάμε να ζήσουμε στην Κάλυμνο, που είναι η γενέτειρά μου, είναι στα Δωδεκάνησα. Όμως εκεί δεν τα βρήκαμε πολύ εύκολα τα πράγματα και έτσι αποφασίσαμε ότι θα γυρίσουμε στην Αττική και θα μείνουμε στο αγρόκτημα αυτό που είναι κληρονομικό αγρόκτημα και θα ζήσουμε αυτή τη ζωή που πάντα ονειρευόμασταν ότι θα ζήσουμε. Μια πιο φυσική ζωή. Θέλω να μου πεις με λίγες λέξεις τα πλεονεκτήματα που φαντάζομαι μπορώ να τα κάνω εικόνα, αλλά και τις δυσκολίες που ενδεχομένως αυτές δεν μπορώ να τις κάνω εικόνα. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Εδώ τα βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Η επαφή με τα ζώα, η επαφή με τον καθαρό αέρα, το καθαρό φαγητό, η ησυχία, η ηρεμία. Οι δυσκολίες στην αρχή ήταν αρκετές. Ο εναρμονισμός μας με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Ήταν μια δυσκολία στην αρχή. Χρησιμοποιούμε μόνο ηλιακή ενέργεια. Υπάρχει κάποια μικρή μπαταρία, ας πούμε, μια μικρή μπαταρία για να τρέχει το ψυγείο μας, ας πούμε. Okay. Και για να έχουμε ένα φως αναμένο μέχρι να πάμε για ύπνο. Αλλά γενικώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, σαν αυτά που κάναμε όταν ήμασταν σε ένα διαμέρισμα. Αυτό μας βάζει από μόνο του στην φυσική εναρμόνιση. Εναρμονιζόμαστε με τον κύκλο που κάνει ο ήλιος γύρω μας και έτσι τις ώρες που δεν έχουμε φως ξεκουραζόμαστε και τις ώρες που έχουμε φως είμαστε σε πλήρη δραστηριότητα. Θέλω να μου περιγράψεις λοιπόν μία μέρα, την καθημερινότητά σας. Τι ώρα ξυπνάτε, ποιες είναι οι πρώτες δουλειές, θες να πιάσουμε Σαββατοκύριακο να μην έχει το παιδί σχολείο, ας πιάσουμε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η καθημερινότητά μας έχει κάποια πράγματα που γίνονται πολύ σταθερά. Ξυπνάμε με την ανατολή του ήλιου, πολλές φορές και λίγο πριν από αυτή. Μας ξυπνάει το ζουζουνάκι μας, ναι, χωρίς ξυπνητήρια. Το ζουζουνάκι το παιδί. Το παιδί. Α, και αυτό πολύ πρωί. Πολύ πρωί. Τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να φροντίσουμε τα ζώα μας. Γύρω στη μια ωρίτσα, μία με μία μισή ωρίτσα θέλουμε για να βλύσουμε όλα τα ζώα και να τους βάλουμε φαγητό, νερό, φρέσκο. Να τους πούμε και μια-δυο γλυκές κουβέντες. Ναι, ναι. Τα ζώα. Άρα να φτάσουμε, έχουμε φτάσει δηλαδή κάπου στις 8 το πρωί. Έχουμε 7:30, φτάσει 8. Γύρω στις 8. 7:30 με 8. Μετά θα πάρουμε και εμείς ένα πρωινό σαν οικογένεια. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα καθαριστούν τα σπίτια των ζώων, γιατί βρωμίζονται αρκετά. Θα γίνουν όλες οι υπόλοιπες δουλειές που πρέπει να γίνουν στη φάρμα, σαν δουλειές φάρμας. Εμείς εδώ είμαστε και μια φάρμα που ακόμα στείνεται, οπότε έχουμε πολλά project που πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Πού έχουμε φτάσει τώρα από άποψη ωραρίου? Είμαστε γύρω στις 10 τώρα. 10? 10. Έχω κουραστεί. Πες, Μαριάννα, πες εσύ. Είμαστε γύρω στις 10. Και μετά ξεκινάμε να τρέχουμε τη ζωή που θα έτρεχαν όλοι αν ήταν στο σπίτι τους. Okay. Ουσιαστικά εμείς έχουμε μεταφέρει τη δουλειά μας και την καθημερινότητά μας όλοι μέσα σε αυτό το αγρόκτημα. Πόσα ζώα φιλοξενούνται στην φάρμα Allopix? Λοιπόν, στη φάρμα μας αυτή τη στιγμή έχουμε ζωάκια και που θα ζώα? Έχουν από υιοθεσίες. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να βρίσκουμε ζωάκια που να τα φιλοξενούμε εδώ και να τα καλοζωούμε. Είναι η ευρύτερη οικογένειά μας τα ζωάκια της φάρμας. Έχουμε το μέλιο και τον ερμή, που είναι τα υποειδή μας. Ο μέλιος είναι το γαϊδουράκι μας και ο ερμής είναι το πόνι μας. Ναι. Έχουμε κοτούλες, από τις οποίες παίρνουμε αυγά. Έχουμε γαλοπούλες. Έχουμε πάπιες, κουνελάκια,
ένα παγόνι που ήρθε και μας βρήκε μόνο του το καλοκαίρι και είπαμε ότι θα το σώσουμε και αυτό γιατί το αδέσποτο. Βράδυ... Ήταν αδέσποτο, ναι. Εκεί που καλλιεργούσαμε τον μποστάνι μας, είδαμε ξαφνικά ένα παγόνι που ήρθε κοντά μας. Και έτσι το κρατήσαμε και αυτό, γιατί εδώ στην περιοχή έχει πολλές αλεπούδες και αγριογούρνα το βράδυ και τα ζώα αυτά σίγουρα από κάπου έχουν φύγει προφανώς και δεν έχουν πιθανότητες να ζήσουν. Προβατάκια έχουμε, που μας δίνουν ωραίο γάλα και κάνουμε γιαούρτι και τυρί. Και έχουμε και την τρούφα μας που είναι το σκυλάκι μας και τις γατούλες μας. Που είναι σαν αρκουδίτσες. Είναι, ναι. Αυτές τις έχουμε. Καλοζωισμένες. Τις παίρνουμε παντού μαζί μας. Όπου και να πάμε, είναι τα σπιτικά μας ζώα αυτά. Οπότε έχουν συνηθίσει και αυτές και τις μετακινήσεις και όλες τις είδα και με λουράκι. Ναι, ναι. Έχουν συνηθίσει. Εδώ βέβαια έχουν βρει όλοι τον παράδεισό τους. Ναι, βέβαια. Παίρνανε τέλεια. Υπάρχει. Ας πούμε, είσαστε μια τριμελής οικογένεια. Έχει ο καθένας το αγαπημένο του ζώο. Αυτή την ερώτηση την κάναμε ένα στον άλλον πριν να έρθετε να μας πάρετε τη συνέντευξη. Ναι. Και είπαμε, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να απαντήσουμε. Πώς να διαλέξουμε τώρα από τόσα ότι παιδιά. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε, μας αρέσουν όλα μας τα ζώα. Βέβαια, αλλά... ο δεσμός που υπάρχει με τα 20 ζώα που είναι μέσα στο σπίτι είναι σίγουρα διαφορετικός από αυτός που υπάρχει με τις κοντούλες μας που είναι, ας πούμε, στο αγρόκτημα. Και από τα ζώα που είναι στο αγρόκτημα, τα υποειδή σίγουρα έχουν μια τελείως διαφορετική αλληλεπίδραση μαζί μας. Και αυτό μας δίνει ένα συναισθηματικό δέσιμο πολύ μεγαλύτερο. Επιπλέον. Ναι. Όλα αυτά τα ζωάκια έχουν έρθει από υιοθεσία. Ναι. Έχεις να μας πεις κάποια ιδιαίτερη ιστορία. Δηλαδή, να, μας είπες, ας πούμε, το παγόνι ήρθε και σας βρήκε. Ναι. Τα υποειδή, ας πούμε. Λοιπόν, τα υποειδή ήταν εδώ κοντά μας. Ήταν σε ένα αγρόκτημα που είναι κοντά μας. Όμως ο κύριος που τα φρόντιζε δεν μπορεί να τα προσέχει πια, γιατί έχει μεγαλώσει πολύ. Mm. Ήξερε τη σχέση που έχουμε με τα ζώα, γιατί πηγαίναμε με τον Ανδρέα και τα βλέπαμε τα ζωάκια όταν ήταν πιο μικρός. Και απλά εκείνος ψάχνοντας ένα μέρος να τα έχει που θα φροντίζονται καλά και θα μπορεί όμως να έχει και επαφή μαζί τους, χωρίς να χρειάζεται εκείνος να τα φροντίζει, έτσι είπαμε ότι θα τα υιοθετήσουμε εμείς. Και θα τα πάρουμε στην δική μας οικογένεια και εκείνος θα μπορεί να τα επισκέπτεται όποτε θέλει. Να σου κάνω μια ερώτηση, ειδικά για τα υποειδή, επειδή λένε ότι έχουν και πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση, ότι συντονίζονται πολύ και με τον καρδιακό χτυπό. Θεωρείς ότι καταλάβανε την αλλαγή και η δαιμόνα και τους στήχησε και όλα στεναχωρηθήκανε? Τις πρώτες μέρες, σίγουρα. Ναι. Τις πρώτες μέρες, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα, ήταν πολύ πιο άκεφα. Πεσμένα, άκεφα τα ζώα. Σε σημείο που αναζητήσαμε βοήθεια από τη γαϊδουροχώρα. Mm-hmm. Βέβαια, τους αγαπημένους μας. Ναι. Και ήταν ευτυχώς πάρα πολύ γρήγοροι και βοηθητικοί για μας. Μας εξήγησαν ότι αυτό είναι φυσιολογικό και ότι σε ένα διάστημα 10 ημερών θα τους έχει περάσει. Εδώ είχαν βέβαια την καλύτερη φροντίδα με τον Ανδρέα και τους πέρασε πιο γρήγορα. Εδώ τώρα, ήταν μέσα στις αγκαλιές και μέσα στα παιχνίδια. Και πολύ ελεύθερα. Πολύ και ελεύθερα, ναι, θα έχουμε όλα τα ζωάκια μας ελεύθερα. Για να είναι όσο πιο κοντά στο φυσικό τους, στη φυσική τους ζωή γίνεται. Και τώρα απλά είναι δύο πολύ χαρούμενα ζωάκια. Πολύ πολύ χαρούμενα ζωάκια. Το προβατάκι. Το προβατάκι μας ήταν ένα από τα προβατάκια του γείτονα που γεννήθηκε και ανέπτυξε ένα πολύ ισχυρό δεσμό με τον Ανδρέα και έτσι έγινε δικό μας. Α, έτσι έγινε η υιοθεσία. Ναι, ναι, έτσι έγινε η υιοθεσία. Αδερφάκι για τον Ανδρέα και αδερφάκι για το προβατάκι. Ναι. Τώρα σε σχέση με τον Ανδρέα, το παιδάκι σας που είναι 4 χρονών, τι ωφέλη βλέπεις πάνω του από την επαφή και από την καθημερινότητά του με τη φύση? Γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα φύγει μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, ναι. Ζει μέσα στη φύση. Λοιπόν, ο Ανδρέας δεν έχει καμία σχέση με την τεχνολογία, δεν έχετε όχι τηλεόραση, δεν θα μας δείτε ποτέ, δεν πειράζει, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θα δεις ποτέ τη συνέντευξη σου, δεν έχει καμία σημασία. Θα την ψάξουμε και θα την βρούμε. Θα την ψάξετε και θα την βρείτε, ωραία. Ο Ανδρέας, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ τυχερός που μεγαλώνει είναι εδώ. Φαίνεται η ωριμότητά του ότι είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας του όταν είμαστε σε χώρους, σε κοινούς χώρους με άλλα παιδιά, όπως στο σχολείο, ας πούμε, ή στα παιδικά πάρτι. Η αντίληψή του με τη φύση είναι εντελώς διαφορετική, προφανώς. Δουλεύεται πάρα πολύ καλά η ενσυναίσθηση μέσα από την επαφή με τα ζώα, που είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο ζητούμενο για τα παιδιά στην εποχή μας. Υπάρχει
μια πολύ καλή αντίληψη για τη φυσική ζωή, για την, για την πραγματικότητα ουσιαστικά. Που... Και για το ποιος κάνει κουμάντο. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάνω από τη φύση. Ναι. Υπάρχουν καθημερινές δραστηριότητες που ενώνουν την οικογένεια σε σχέση με το αγρόκτημα. Πράγματα που τα κάνετε μαζί. Ναι, ναι. Η φροντίδα των ζώων γίνεται από όλους μας. Mm. Και η καλλιέργεια στο μποστάνι μας γίνεται από όλους μας. Το οποίο δυστυχώς φέτος το χειμερινό μας μποστάνι δεν υπάρχει γιατί μας το έφαγε ο μέλιος. Ο μέλιος. Α, ο μέλιος. Ξέρεις, στην αρχή έκανα χτύπου καμία με λίγκρα και. Ο μέλιος. Όχι, ο μέλιος. Να κάνει τώρα, έχει και όρεξη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η φύση ανοίγει την όρεξη. Ναι, σωστά. Οπότε ο μέλιος εντάξει, μια χαρά. Σωστά, σωστά. Αλλά και εμείς μαθαίνουμε μαζί του. Τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Ναι, σωστό. Να το προσαρμόσετε ώστε να μην έχει πρόσβαση ο μέλιος. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση με το χέρι στην καρδιά. Αν σου λέγαν τώρα ότι παράτα τα όλα αυτά και πάμε να ζήσουμε, δεν ξέρω τώρα, σε ένα, θα σε πάμε ουσιαστικό περιβάλλον, με όλες τις ανέσεις, δεν έχεις και κανένα οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή τα έχεις όλα, το ανταλλάζεις. Όχι. Όχι. Όταν είσαι τόσο κοντά στη φύση, μπορείς να αντιληφθείς τον πλούτο που σου παρέχει. Πεινάς, βγαίνεις έξω, έχεις να μαζέψεις τις μέρες που βρέχει μανιτάρια. Έχεις να μαζέψεις τις μέρες που κοντεύουν τα Χριστούγεννα κούμαρα. Έχεις να φτιάξεις το λάδι σου. Έχεις να θερήσεις το μποστάνι σου, να φτιάξεις το αλεύρι σου, να πάρεις τα λαχανικά σου, να πάρεις τα αυγά σου. Δηλαδή αυτό που είναι μία από τις μεγαλύτερες προσπάθειες που κάνει ο μέσος άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Να παρέχει στον εαυτό του τροφή και καθαρή που δεν είναι δεδομένη τροφή, για όλους. Βεβαίως. Αυτό υπάρχει εδώ απλόχειρα. Τι ωραία. Ίσως το μόνο μέρος που θα φεύγαμε για να πάμε θα ήταν ένα πιο απομακρυσμένο μέρος ακόμα. Στο ωραία. Ωραία. Ευτυχώς προλάβαμε. Εμείς σας πετύχαμε. Μας πετύχατε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εσείς.